Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, μεσογειακή γκαλέτ ολικής άλεσης. Τι είναι η γκαλέτ? Είναι μια τάρτα ανοιχτή. Τώρα θα μου πείτε, όλες οι τάρτες ανοιχτές είναι. Είναι μια πιο ρουστίκ τάρτα που θα φτιάξουμε με φέτα, ελιές και ρίγανη. Καταπληκτική συνταγή. Το καλύτερο πρώτο και ορεκτικό που μπορείτε να βγάλετε σε ένα τραπέζι σας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την μεσογειακή γκαλέτ ολικής άλεσης με ελιές θα χρειαστούμε: για τη ζύμη 200 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο, 150 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης, 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη ξερή, 1 αυγό μεσαίο, 1 κουταλιά της σούπας νερό, αλάτι, πιπέρι και αλεύρι για το άνοιγμα της ζύμης. Για τη γέμιση, 250 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα άρλα, 100 γραμμάρια φέτα, 100 γραμμάρια πάστα ελιάς, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 50 γραμμάρια ελιές ροδέλες, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 τρίτο από 1 σκελίδα σκόρδο και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ρίγανη και ελαιόλαδο. Πρώτα απ' όλα θα φτιάξουμε τη βάση για την γκαλέτ, για την τάρτα μας. Και για να φτιάξουμε τη βάση θέλουμε παγωμένο βουτυράκι. Λοιπόν, κανονικά σας έχω δείξει ότι όταν φτιάχνουμε τάρτες έχει μία διαδικασία. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, αλλά χρονοβόρα. Σήμερα, επειδή κάνουμε γκαλέτ, δεν χρειάζεται να δυσκολευτούμε, γιατί η γκαλέτ είναι μία πιο ρουστικ τάρτα. Δεν είναι μία τάρτα που μας νοιάζει τόσο πολύ το σχήμα της. Θα βγει πολύ ωραία, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν μας πειράζει και να μην βγει και πάρα πολύ ωραία. Είναι η φιλοσοφία τέτοια της τάρτας που όντως είναι τόσο ρουστικ, δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι όπως είναι, θα κόψετε το παγωμένο βούτυρο σε ένα μπολ. Θα πάρετε καλό βουτυράκι. Η αλήθεια είναι πως αυτή η συνταγή βγαίνει και με ελαιόλαδο και με μαργαρίνη. Εντάξει? Αρκεί να ξέρουμε ακριβώς το τι κάνουμε. Λοιπόν, θέλουμε όσο το δυνατόν λιγότερη ώρα να δουλεύουμε με τα χέρια μας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν θα χρησιμοποιήσω μίξερ, γιατί κανονικά τη φτιάχνουμε στο μίξερ αυτή τη συνταγή, και θα χρησιμοποιήσω τα χέρια μου, τι πρέπει να κάνω? Ωραίος, έξυπνος. Κοίταξε, πρέπει να κάνω γρήγορα, η αλήθεια είναι. Αλλά επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσω και γάντια. Εντάξει, γιατί τα γάντια δεν μεταφέρουν θερμότητα στο βούτυρο, το βούτυρο δεν λιώνει, οπότε γενικά η συνταγή μου βγαίνει καλύτερη. Λοιπόν, έχω βάλει το βούτυρο σε ένα μπολ, θα προσθέσω το αλεύρι ολικής άλεσης και το αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Για να κάνουμε μία τάρτα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αλατάκι. Θα βάλω και λίγο πιπέρι, κάνουμε μία αλμυρή τάρτα, οπότε και το πιπέρι μας πάει, εδώ μας αρέσει. Ελάχιστη ρίγανη. Ρίγανη θα βάλουμε και στη γέμισή μας, θα βάλουμε και στο ζυμάρι, εδώ. Ένα αυγό, εδώ. Και λίγο νεράκι, όταν λέω λίγο νεράκι, μία κουταλιά της σούπας νερό. Ξαναλέω ότι κανονικά δεν κάνουμε αυτή τη διαδικασία για να φτιάξουμε τάρτα. Η διαδικασία για να φτιάξουμε τάρτα έχει περισσότερη έτσι τεχνική, αλλά επειδή θα κάνουμε κάτι εύκολο εδώ πέρα, δεν θέλουμε ούτε να ζοριστούμε, ούτε να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη, και θα σας δείξω τον καλύτερο τρόπο για να εντυπωσιάσετε τους πάντες. Λοιπόν, φοράω γαντάκια και γάντια να μην φορέσετε, πάλι βγαίνει η συνταγή. Άντε τώρα, μην τα βγάλω για να σας το αποδείξω. Αλλά ουσιαστικά το μόνο που θέλω είναι να λιώσω το βούτυρο, να ανακατέψουμε τα υπόλοιπα υλικά και να κάνω ένα ζυμαράκι. Εύκολο ή δύσκολο? Πανεύκολο. Είναι ρε φίλε, είναι πανεύκολο. Πιέζουμε τα χέρια μου πάρα πολύ βιαία. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε όπως σας έχω πει σε άλλες περιπτώσεις. Προσέχουμε, προσέχουμε, προσέχουμε. Εδώ πέρα δεν προσέχουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάτι γρήγορο. Το αποτέλεσμα θα βγει μοναδικό, γιατί έχουμε βάλει βούτυρο και το βούτυρο, καθώς ψήνεται μέσα στο φούρνο, θα κάνει την τάρτα μας πάρα πολύ τραγανή, να σπάει στο στόμα, σαν μπισκοτάκι. Και αυτό είναι ακριβώς που θέλουμε. Λοιπόν, ανακατεύω μέχρι που να απορροφηθούν όλα τα υλικά. Και άμα βλέπω έντονα κομμάτια από βούτυρο μέσα στη ζύμη, καλό θα ήταν να πιέσω λίγο ακόμα μέχρι που να σπάσουν. Ε? Αλλά και λίγα κομματάκια να βλέπω από βούτυρο δεν με πειράζει. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι σε περίπτωση που θες να κάνεις κουρουδάκια, μικρά κουρού ολικής άλεσης, αυτό είναι το ζυμάρι που θα χρησιμοποιήσεις. Δεν υπάρχει, όλος ο κόσμος θα εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, το ζυμάρι είναι έτοιμο. Φαντάσου τώρα να είσαι στο σπίτι και να έχεις τα φιλαράκια σου εκεί πέρα μπροστά. Το Μπελέσι, το Διονύση και όλους τους υπόλοιπους. Και εκεί πέρα που μιλάτε και σου λένε πράγματα για το τι έκανα χθες στην ημέρα τους, στο τέλος εσύ να πεις: OK, έβαλα την τάρτα μες στο φούρνο και θα είναι έτοιμη στα 5-10 λεπτά. Δεν θα πάθουνε σοκ? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει πολλά τα μεσαία να μάθει. Γιατί? Κοίταξε εδώ, έχουν μείνει μερικά κομματάκια από βούτυρο. Μας πειράζει ή όχι? Όχι, εννοείται. Είπα ότι δεν μας πειράζει, η αλήθεια είναι. Εδώ, πού είναι ο πλάστης μου? Ανοίγω εδώ με τον πλάστη.
περίπτωση που δούμε ότι κολλάει εδώ στον πλάστη, θα προστάσουμε ελάχιστο αλευράκι, ποντό. Ελάχιστο όμως. Ίσα-ίσα να βοηθήσουμε να ανοίξει. Και εδώ. Και εδώ. Θα ρίξω λίγο ακόμα αλευράκι. Και αυτό που θα κάνω είναι να πάρω άλλη μία λαδόκολλα. Έτσι όπως είναι. Να γυρίσω τούμπα. Και από την κάτω πλευρά τώρα τι έχει η ζύμη μου. Αλευράκι. Τώρα θα βάλω και λίγο από πάνω για να μπορέσω να τη γυρίσω. Κατάλαβες. Μπράβο. Αυτό το ναι ήταν μπελέσεις. Έχεις αρχίσει να γίνεσαι ίδιος με αυτόν. Άμα σπάσει εδώ πέρα δεν μας πειράζει καθόλου. Ενώνεται. Ούτσι αλλιώς σας είπα ότι η τάρτα μας είναι ρουστίκ. Θα σπάσει, δεν μας πειράζει, είναι τέλεια. Και το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Το πάει στην άκρη. Και το αφήνω εδώ. Τώρα πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Για τη γέμιση τα πράγματα είναι εξίσου εύκολα. Θα πάρω πάλι ένα μπολάκι εδώ. Και θα προσθέσω όλα μου τα υλικά μέσα. Λοιπόν, ξεκινάω πρώτα απ' όλα από το τυρί κρέμα. Σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ Άρλα φρέσκο τυρί κρέμα. Έχει κρεμμώδη υφή και γλυκιά γεύση και παρασκευάζεται 100% από φυσικά συστατικά. Θέλουμε μία συσκευασία ολόκληρη. Γιατί πρέπει να βάλουμε τυρί κρέμα. Γιατί θέλουμε να δέσουν τα υλικά μεταξύ τους. Άμα δεν βάλουμε τυρί κρέμα, δεν θα δέσει η φέτα μαζί με τη ρίγανη. Πάντα θα φαίνεται ότι κάτι λείπει. Ενώ το τυρί κρέμα, επειδή έχει γλυκιά γεύση, θα ισορροπήσει όλα τα υπόλοιπα υλικά και στο τέλος θα γίνει κάτι μαγικό. Κάτι μοναδικό. Λοιπόν, έβαλα το τυρί κρέμα μέσα. Να σπάσω για τη φέτα μου. Θα κρατήσω ελάχιστη για το τέλος, εδώ για να σπάσω από πάνω, εδώ. Και την υπόλοιπη θα τη σπάσω μικρά-μικρά κομματάκια μέσα στο τυρί κρέμα. Εδώ. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε μία μεσογειακή τάρτα, οπότε πάστα γιάς. Είτε μαύρη είτε πράσινη πάστα γιάς, βάλτε ό,τι θέλετε, αρκεί να βάλετε πάστα γιάς. Είναι ένα υλικό που αγαπώ και έχει συμπυκνωμένη τη γεύση σε γιάς. Και κατά συνοχήν είναι ένα μεσογειακό προϊόν, μας αρέσει, μας τρελαίνει όλους και νομίζω ότι όλοι έχετε στο σπίτι λίγο πάστα γιάς, σωστά. Άμα δεν έχουμε πάστα γιάς, έχουμε γιάς. Τι κάνουμε, τις χτυπάμε στο μίξερ με λίγο ελαιόλαδο και βουαλά. Τέλειο. Λοιπόν, ελάχιστη ρίγανη. Ελάχιστη έως πολύ. Αλάτι να βάλω. Όχι, παιδιά, δεν θα βάλω γιατί έχουμε βάλει τη φέτα. Θα βάλουμε όμως πιπέρι, εδώ. Και ανακατεύω. Αυτή είναι η γέμιση για την τάρτα μου. Τώρα, άμα θέλετε να φουσκώσει η γέμιση παραπάνω και να μοιάζει λίγο με τις ελληνικές πίτες, θα βάλουμε μέσα και ένα αυγό. Άμα δεν θέλουμε να φουσκώσει, θα βάλουμε το μείγμα έτσι όπως είναι σκέτο. Τι θέλουμε από τα δύο. Και σκέτο και με αυγό είναι το ίδιο πράγμα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Απλά να δοκιμάσετε σε αυτό το σημείο. Μοναδικό. Να δείτε άμα θέλετε παραπάνω πιπέρι ή αλάτι. Άμα η φέτα που το βάλετε δεν είναι αλμυρί, μπορεί να χρειάζεται λίγο αλάτι. Αυτή είναι τέλεια. Καλά, εντάξει, και το τυρί κρέμα το έχει κάνει απίθανο το αποτέλεσμα. Γιατί γλυκίζει. Και έτσι όπως είναι, θα πάρω και θα ρίξω όλη τη γέμισή μου εδώ, στη μέση. Απλώνουμε. Για να φτιάχνω εγώ το φαγητό, ε. Και μετά θα μου πείτε, άσε το φαγητό και φύγε. Θα μου κάνετε παρέα. Θα ήθελα να μου κάνετε παρέα, να μου αφήσετε έτσι. Όχι, βέβαια. Καλά, θα έρθω εκεί να μαγειρέψω και να φύγω. Τι είμαι χαζός. Μαγειρέψουμε όλοι. Μοναδικό. Τώρα, έτσι όπως είναι, θα ρίξω λίγες ακόμα υγιές από πάνω. Αυτές είναι υγιές ροδέλες. Τις βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ, παντού. Έχει και μία μαύρη μέσα. Τέλεια. Λίγο ρίγανη, ακόμα. Σιγά, μωρή, πολύ. Έχει πολύ για ρίγανη στην Ελλάδα. Άμα σου βάλω τρεις κουταλιές σούπας ρίγανη στην χωριάτικη, θα πεις ότι είναι πιο ωραία. Λοιπόν, ερώτηση. Επειδή στην μεσογειακή κουζίνα έχουμε στο μενταλιτέ μας να χρησιμοποιούμε το σκόρδο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θέλουμε να βάλουμε σκόρδο. Ο τρόπος για να το βάλουμε είναι πάρα πολύ απλός. Λίγο λαδάκι. Εδώ, σε ένα γουδί, σε ένα μίξερ. Και μία σκαλίδα σκόρδο. Μία είναι πάρα πολύ. Θα κόψετε λεπτές φετουλές εδώ. Και εδώ. Έβαλα το 1 τρίτο από το σκόρδο. Χτυπάω εδώ. Με το γουδί. Και
Γι' αυτό δεν το βάλα μέσα το σκόρδο, γιατί άμα βάζαμε μέσα το σκόρδο στο τυρί κρέμα, θα έπαιρνε σκόρδο όλη μας η τάρτα. Άμα το βάλουμε από πάνω το σκόρδο, επειδή θα καεί μέσα στο φούρνο, ίσα ίσα θα δώσει μία ενσάνιση. Πιανείς. Και όντως είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, σε τέτοιες μικρές λεπτομέρειες κρίνεται το αποτέλεσμα. Γιατί όντως, άμα πάρετε τώρα το τυρί κρέμα και το χτυπήσετε μαζί με το σκόρδο, κατευθείαν όλη μας η τάρτα θα έχει γεύση σκόρδο. Ενώ, άμα εδώ πέρα χτυπήσω το λαδάκι μου μαζί με το σκόρδο, εδώ, και το ρίξω από πάνω. Το σκόρδο, καθώς θα ψήνεται μέσα στο φούρνο, τι θα κάνει, θα ψηθεί τελείως, θα δώσει μία αίσθηση ότι μπορεί να βάλαμε σκόρδο, αλλά δεν θα ξέρει κανείς ότι βάλαμε σκόρδο. Κοιτάξτε εδώ, εδώ. Και τώρα έχει γίνει ένα άκρος μεσογειακό πρώτο πιάτο. Τώρα τι κάνουμε, έτσι όπως είναι, παίρνουμε, γυρνάμε, παίρνουμε, γυρνάμε, παίρνουμε, γυρνάμε, παίρνουμε, γυρνάμε. Παίρνουμε, γυρνάμε. Παίρνουμε, γυρνάμε και το τελευταίο. Παίρνουμε. Τέλεια. Λοιπόν, όπως είναι, μεταφέρουμε σε ένα ταψί. Καλά, η λαδόπουλα μου είναι τεράστια, να την κόψω λίγο, ρε παιδιά. Είναι bad vibe, bad vibe. Να έχεις μεγαλύτερη λαδόπουλα στο φούρνο από ό,τι χρειάζεσαι. Το ξέρεις, δεν μου αρέσει. Έχω θέμα. Και έχω θέμα και με τους μάγειρές μου. Για το μόνο πράγμα που φωνάω στην κουζίνα είναι αυτό. Εκνευρίζομαι να βλέπω λαδόκουλες να προεξέχουν. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Λοιπόν, εδώ. Και εδώ. Τώρα θα μου πείτε θα είναι μικρότερη. Καλύτερα μικρότερη παρά μεγαλύτερη η λαδόκουλα. Είναι bad vibe, bad vibe. Το ξαναλέω και το λέω 2-3 φορές. Το βλέπετε, ε. Τι είναι? Bad vibe. Bad vibe. Δύο φορές bad vibe, εδώ πέρα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν θέλουμε bad vibe, μαγειρεύουμε, θέλουμε όλα να είναι εντάξει. Προξέχει καθόλου. Λίγο. Bad vibe. Bad vibe. Bad vibe. Bad vibe. Bad vibe. Για πείτε τώρα. Good vibe. Good vibe. Good vibe. Λοιπόν, σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε υπερσέξι από πάνω, μπορείτε βάζοντας λίγο κρόκο, σε περίπτωση που δεν θέλετε. Ελαιόλαδο, σουσάμια, παπαρουνόσπορο, μπορείτε να ρίξετε. Η τάρτα είναι μαγική. Σε πόση ώρα τη φτιάξαμε? Αυτοί είμαστε. 200 βαθμούς, 30-40 λεπτάκια και η τάρτα θα είναι έτοιμη. Που θέλουμε να είναι σχάρα. Ψηλά-ψηλά, έχουμε αρκετό ζυμάρι από κάτω. Οπότε, άμα δεν είναι ψηλά η σχάρα, δεν θα γίνει τραγανή από κάτω η τάρτα μας. Γιατί η γκαλέτα είναι μια τάρτα. Οπότε, ψηλά-ψηλά η σχάρα να περνάει από κάτω αέρας, να την κάνει τραγανή από κάτω και ουσιαστικά η γέμιση δεν έχει κάτι να ψήσουμε. Είναι ψημένο. Το μόνο που θέλουμε είναι να σιταριστεί. Αλλά θέλουμε να ψηθεί το μπισκότο. Οπότε, σε 30-40 λεπτάκια θα έχει βγει από το φούρνο και μόλις απέδειξε ότι μπορείτε να φτιάξετε μια τάρτα ολικής άλυσης μεσογειακή με φέτα, ρίγανη, τυρί, κρέμα και ελίτσες σε 10 λεπτά. Άντε, γεια! Για τη μεσογειακή γκαλέτα ολικής άλυσης με ελιές. Σε μπολ βάζουμε το βούτυρο σε κυβάκια, το αλεύρι ολικής, το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αλάτι, πιπέρι, τη ρίγανη, το αυγό, το νερό και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε μια σφιχτή ζύμη. Βάζουμε τη ζύμη σε λαδόκολλα, πασπαλίζουμε με αλεύρι, ανοίγουμε με έναν πλάστη σε λεπτό φύλλο και αφήνουμε στην άκρη. Για τη γέμιση, σε μπολ βάζουμε το τυρί κρέμα, τη φέτα, την πάστα ελιάς, ρίγανη, πιπέρι και ανακατεύουμε. Απλώνουμε τη γέμιση στο φύλλο και προσθέτουμε τις ελιές, την υπόλοιπη φέτα και ρίγανη. Σε γουδί βάζουμε ελαιόλαδο, το σκόρδο, χτυπάμε και απλώνουμε πάνω από τη γέμιση. Με τη βοήθεια της λαδόκολλας κλείνουμε περιμετρικά το φύλλο προς το κέντρο. Μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα, πασπαλίζουμε με ελαιόλαδο και ψήνουμε για 30-40 λεπτά. Σερβίρουμε με ρίγανη και ελαιόλαδο. Και η τάρτα μας είναι έτοιμη. Οπ. Και τώρα φαντάζομαι εσείς... Κοιτάξτε πόσο σπάει το μπισκότο, το βλέπετε. Απλά το ακουμπάς και τρίβεται, διαλύεται. Αυτό είναι και το νόημα. Ωραίο, ε. Δεν υπάρχει ρυθμό. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε τις εξής επιλογές. Να βάλουμε από πάνω ντοματίνια, να βάλουμε ρόκα, να βάλουμε ρίγανη, να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Επειδή έχουμε βάλει ρίγανη μέσα, θα πάρω μόνο λίγα φιλαράκια από ρίγανη εδώ. Λίγα αρωματικά φρέσκα. Αυτό είναι. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Εδώ. Απλή, λιτή και απέριτη, ρε φιλέ.
Λοιπόν, λίγο λαδάκι και πάμε να κόψουμε ένα κομμάτι. Όλαλα. Έλασε εδώ και εδώ. Η απόλυτη τάρτα πλαστική. Εδώ είμαστε. Η απόλυτη τάρτα σε 10 λεπτά με την πιο φανταστική γεύση που υπάρχει στον κόσμο, γιατί είναι μεσογειακή, είναι ιδιαίτερη. Κοιτάξτε εδώ πώς είναι μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστική. Και από γεύση τώρα τι να σας πω. Οι υφές κάτω πάνω είναι μοναδικές. Έχει μέσα τη φέτα που νιώθεις κάτι να δαγκώνεις. Έχει από πάνω τις ελιές. Μέσα τυρί κρέμα μαζί με τον μπισκότο που πραγματικά εξαφανίζεται. Δηλαδή, η γεύση δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ. Απλά το ακουμπάς το μπισκότο και σπάει. Εδώ. Άντε, γεια.